Τρέχουν οι εξελίξει στην υπόθεση του Αλεξάνδρ Βίνικ, γνωστού ω Mr. Bitcoin, τον οποίο οι Ηνωμένε Πολιτείε κατηγορούν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματο ύψου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Έλενα Γαλάρη έχει τι λεπτομέρειε. Έλενα. Πράγματι, η Ματίνα, ο Αλεξάνδρ Βίνικ, από χθε το απόγευμα βρίσκεται στην Αμερική. Έχει ήδη συλληφθεί. Υπό άκρα μυστικότητα είχε φτάσει στην Ελλάδα πριν από δύο ημέρε από την Γαλλία, κρατούμενο. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, αμέσω επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό αεροπλάνο για, για τι ΗΠΑ. Θυμίζουμε ότι σε βάρο του είχε εκδοθεί ένταλμα διεθνέ ένταλμα σύλληψη από τι ΗΠΑ που τον κατηγορούσαν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, όπω είπε και εσύ, ύψου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θεωρούσαν ότι μέσω ηλεκτρονική πλατφόρμα ξέπλυνε δεκάδε εκατομμύρια ευρώ που προέρχονταν από εκβιασμού μετά από κυβερνοεπιθέσεις. Να σα πω ότι συνελήφθη το 2017 στη Χαλκεδική. Αιτήματα έκδοση είχαν υποβάλει εκτό από τι ΗΠΑ η Γαλλία αλλά και η Ρωσία. Ο Άριο Πάγο τότε, Ματίνα, είχε κάνει δεκτά και τα τρία αιτήματα έκδοση με τον Υπουργό Δικαιοσύνη τότε να αποφασίζει ότι πρώτα θα εκδοθεί στη Γαλλία, μετά στην Αμερική και μετά στην Ρωσία. Πριν από τρει ημέρε, το Συμβούλιο Εφετών του Παρισίου τον απάλλαξε από τι κατηγορίε ω εκ έπρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα και στη συνέχεια να εκδοθεί στην Αμερική. Να σα πω ότι στην έκδοση του Βίνιξ, στι Ηνωμένε Πολιτείε αντιδρούν η Ρώσια, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ζητούσαν να εκδοθεί στην πατρίδα του. Κάτι το οποίο Ματίνα ζητούσε και ε, ο ίδιο, καθώ έλεγε ότι εκεί θα έχει μια δίκαιη δίκη.